Το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η οποία επιβαρύνεται από τα προβλήματα με τους χώρους στάθμευσης στην πόλη, επισημαίνει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Ξάνθης. Παράλληλα, αναφέρουν ως απαράδεκτο το γεγονός ότι σε μια ευνοούμενη πολιτεία, αντί να αυξάνονται οι θέσεις στάθμευσης προς όφελος των καταναλωτών πολιτών, όπως συμβαίνει στο σύνολο των ευρωπαϊκών προοδευτικών πόλεων, στη δική μας πόλη, παρατηρείται συνεχής κατάργηση των ήδη ελαχίστων υπαρχόντων χώρων θέσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα, αντιμετωπίζεται όλη η πόλη. Ούτως ή πίν είχαμε ελάχιστες θέσεις στάθμευσης και αυτή τη στιγμή μετά το κλείσιμο του δημοτικού πάρκινγκ με τον όποιον τρόπο και αν έγινε και μετά το κλείσιμο του άτυπου πάρκινγκ του κτηρίου της Γκέρι, 300 θέσεις αυτοκίνητο και 250 αντιστοίχως, καμιά 500-600 θέσεις έχουμε χάσει περιμετρικά του εμπορικού κέντρου, εμπορικού ιστού της πόλης μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση, διότι δεν έχουν πού να παρκάρουν και οι πελάτες αλλά και οι πολίτες για να κάνουν μια δουλειά. Βλέπουμε ότι σε βροχερές μέρες το πρόβλημα διωγγώνεται ακόμη περισσότερο. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας με κλειστό πάρκινγκ και δεν βλέπουμε κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι και επιβάλλεται και ο Δήμος αλλά και η περιφέρεια, η αντιπεριφέρεια Ξάνθης, να αναλάβουν τις ευθύνες και να δοθεί άμεσα λύση. Χωρίς κολυσιεργίες και γραφειοκρατικά, να ο ένας, να ο άλλος. Αυτά εδώ να τα αφήσουν. Υπάρχει πρόβλημα στην πόλη, υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην πόλη και ιδίως στις επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν έχουμε να δεχτούμε τους πελάτες μας, δεν έχει μια θέση στάθμευσης. Και άμα ο καιρός είναι καλός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να κατεβεί και με τα πόδια. Αλλά αν βρέχει, τότε διωγγώνεται πολύ περισσότερο. Έχω την αίσθηση ότι μου αφήνει και κάποια υπονοούμενα ότι λες και τους οδηγούν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και που έχουν πάρκινγκ και όχι σε εμάς. Να δοθεί μια λύση, είναι θέμα να αναπτυχθεί και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, διότι έχει να κάνει και αυτά και με αυτό μέσα. Και το γεγονός ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές προοδευτικές πόλεις έχουμε θέσεις στάθμευσης και εδώ αυτές οι ελάχιστες που είχαμε έχουν κλείσει. Απαράδεκτο το γεγονός. Χώριο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για τα λεωφορεία, τα τουριστικά, που και από εκεί περιμένουμε κάτι να γίνει. Δηλαδή, 3-4 λεωφορεία που έρχονται και επισκέπτονται το εμπορικό ιστό δεν μπορούν να πάρουν. Δεν είναι πρόσβαση. Αυτά όλα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και αν δεν είναι ικανοί να τα κάνουν, να το δώσουν σε κάποιον άλλον, τον αναλάβει άλλος. Γιατί βλέπω ότι κολυσιεργούν, δεν βρίσκεται λύσεις. Σε πολλά πράγματα δεν βρίσκονται λύσεις στην πόλη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν προσπαθούν να ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, βρίσκοντας άμεσες λύσεις. Αξιοσημείωτη είναι η καταλήγηση ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία για αδυναμία στάθμευσης και των τουριστικών λεωφορείων που επιθυμούν να προσεγγίσουν το εμπορικό κέντρο της Ξάνθης ώστε να τονωθεί η τοπική αγορά και βέβαια και κατ' επέκταση η τοπική οικονομία που πλήττεται σφόδρα.